Με τον ορισμό των Λυκιακών Επιτροπών από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαγνησία, εισήλθε από σήμερα στην τελική ευθεία η φετινή διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων στον νομό. Οι Λυκιακέ Επιτροπέ θα επιφορτιστούν με την ευθύνη τη απρόσκοπτη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων από την 1η Ιουνίου μπορούμε να πούμε ότι μετά την ανακοίνωση αυτών των επιτροπών θα είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τους μαθητές σε αυτή την σημαντικότατη, θα έλεγα, στιγμή στην ζωή τους, γιατί αφορά, όπως καταλαβαίνετε, το μέλλον τους. Φέτος έχουμε παρόμοιο αριθμό μαθητών, εξεταζωμένων μάλλον, με τα προηγούμενα χρόνια, λίγο μειωμένο θα έλεγα. Στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευση, προκάλεσε μεγάλη ικανοποίηση η απόφαση του Υπουργείου Παιδεία για τη λειτουργία εξεταστικού κέντρου στο ΕΠΑΛ τη Κιάθου. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για την περιοχή εκεί, διότι οι 21 μαθητέ δεν θα χρειαστούν να μετακινηθούν στο Βόλο, αλλά να δώσουν εκεί τι εξετάσει του, όπω και οι μαθητέ τη Κοπέλου δεν θα χρειαστεί να μετακινηθούν μακριά. Οι τελειόφοιτοι των γενικών και επαγγελματικών Λυκείων τη Μαγνησία που θα λάβουν μέρο στι φετινέ πανελλαδικέ εξετάσει είναι περίπου 1.800 και θα διαγωνιστούν σε 27 εξεταστικά κέντρα, εκ των οποίων το πλέον απομακρυσμένο είναι στην Αλόνισο. Να προσπαθήσουν να αποβάλουν το άγχο του οι μαθητέ, αλλά κυρίω οι γονεί, επισημαίνει ο Διευθυντή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαγνησία. Να μην μεταδίδουμε το άγχο μα ε, στα παιδιά μα. Ε, τα παιδιά μα ξέρουν πολύ τι θα, ε, καλά τι θα κάνουμε. Τα παιδιά μας έχουν άγχος και πολλές φορές το κρύβουνε. Δεν χρειάζεται εμείς να το μεγιστοποιούμε με τη μεταβίβαση αυτού του άγχους στα δικά μας τα παιδιά. Ε, θα έλεγα να περάσουμε όσο γίνεται πιο διακριτικά στους, ε, στα παιδιά μας, ε, την ε, σπουδαιότητα που έχουν οι εξετάσεις, αλλά μέχρι εκεί διότι είναι ο χειρότερο σύμβουλος το να πάει ένας μαθητής να γράψει ε, έχοντας ένα υπέρμετρο άγχος μέσα του.